Είμαστε στο ξενοδοχείο Παντελίδης. Εδώ το ξενοδοχείο έχει τοποθετήσει ένα σταθμό φόρτισης της Blink. Η εταιρεία ήρθε από μόνη τους σε επικοινωνία μαζί τους. Ο σταθμός είναι στο πίσω μέρος του πάρκινγκ. Έχει εύκολη πρόσβαση στην καφετέρια και στην πισίνα του ξενοδοχείου. Σήμερα θα πάμε να δοκιμάσουμε το σταθμό της Blink στο ξενοδοχείο Παντελίδης στην Πτολεμαΐδα. Η Blink είναι μια εταιρεία θυγατρική του ομίλου Unis, ο οποίος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και τους τελευταίους μήνες πολύ επιθετικά έχει τοποθετήσει αρκετούς σταθμούς ημιταχίας φόρτισης, όπως λέγονται τελευταία, σε διάφορα σημεία. Κατά κανόνα τοποθετούν σταθμούς σε σούπερ μάρκετ, σε ξενοδοχεία, σε κταίο, σε πάρκινγκ επιχειρήσεων, καφετέρειες κτλ. Προς το παρόν η χρήση τους είναι δωρεάν. Απαιτείται κάρτα της εταιρείας για να ενεργοποιηθεί ο σταθμός, ή μπορεί κανείς να το ενεργοποιήσει μέσω εφαρμογής στο κινητό. Θα δοκιμάσουμε και τους δύο και τις δύο αυτές μεθόδους. Για μια επιχείρηση είναι σχετικά καλή ιδέα να συνεργαστεί με μια τέτοια εταιρεία η οποία κατασκευάζει δίκτυο φόρτισης, γιατί δεν τους απασχολεί καθόλου το θέμα της αδειοδότησης, τα πάντα τα αναλαμβάνει η Blink. Δεν τους απασχολεί το θέμα του εξοπλισμού, το θέμα της συντήρησης σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά. Εντάσσεται ο σταθμός αυτομάτως στο δίκτυο της Blink και μέσω του πανευρωπαϊκού συστήματος του Hubject εμφανίζεται και στα δίκτυα των υπολείπων συνεργαζομένων εταιριών.
σταθμός είναι στο πίσω μέρος του πάρκινγκ. Έχει εύκολη πρόσβαση στην καφετέρια και στην πισίνα του ξενοδοχείου. Τώρα, μετά κορονοϊού εποχής, δεν έχει μεγάλη κίνηση. Ο σταθμός λειτουργεί απροβλημάτιστα. Δοκιμάσαμε κάρτα, δοκιμάσαμε μέσω της εφαρμογής. Ενεργοποιείται χωρίς κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, στους σταθμούς φόρτισης της Blink χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε την κάρτα της εταιρείας, την οποία στέλνει δωρεάν με μία απλή εγγραφή μέσω της εφαρμογής. Η εφαρμογή στέλνει αμέσως ενημέρωση και μέσω του κινητού με το που θα εγκριθεί η σύνδεση, στέλνει μήνυμα εάν διακοπεί η σύνδεση, είναι αρκετά αξιόπιστη. Υπάρχει εικονίδιο το οποίο σου λέει ότι αυτή τη στιγμή το όχημα είναι σε φόρτιση. Λοιπόν, έχω μισή ώρα περίπου εδώ, τα είπαμε τον ιδιοκτήτη, τα είπαμε το γιο του ιδιοκτήτη, πήρα και ένα καφέ. Η εφαρμογή του κινητού μου έχει κάνει πολύ καλή εντύπωση. Όσο φορτίζεις, εμφανίζει εδώ το εικονίδιο φόρτισης και μπορείς να δεις ότι αυτή τη στιγμή φορτίζει με 6,2 kW. Είναι το ίδιο που γράφει εδώ. Ο σταθμός της Blink λειτουργήσε υποδειγματικά. Ωραία εγκατάσταση, ωραίο το σημείο, ωραίος ο χώρος, έχει αρκετές ανέσεις επιπλέον. Ξενοδοχείο είναι, καφετέρια, πισίνα, μια χαρά. Πολύ θετική εντύπωση μου άφησε η εφαρμογή. Στην τελευταία της έκδοση βλέπεις και την ταχύτητα φόρτισης σε πραγματικό χρόνο, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο εάν το όχημα δεν είναι διασυνδεδεμένο και δεν έχεις πρόσβαση μέσω της εφαρμογής του οχήματος για να βλέπεις την κατάσταση της φόρτισης. Μπορείς δηλαδή να καταλάβεις όταν αρχίσει να πέφτει η ταχύτητα φόρτισης ότι το αυτοκίνητο έχει γεμίσει, είναι έτοιμο για αναχώρηση.